Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το COS TV. Πέμπτη σήμερα 3 Μαρτίου και πάμε αμέσως να δούμε την πολύ πλούσια επικαιρότητα της ημέρας. Δείτε σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων του COS TV. Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας του κυρίου Γιαννακόπουλου της Βιανέξ, των βουλευτών και των τοπικών αρχών, έγιναν τα εγκαίνια της γεννήτριας παραγωγής οξυγόνου στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δηλώσεις στα τοπικά ΜΜΕ παραχώρησαν ο Υπουργός Υγείας Θανάσης Πλεύρης μαζί με την Υφυπουργό κυρία Μίνα Γκάγκα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα της υποστελέχωσης και της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Τα καυτά ζητήματα που ταλανίζουν την ΚΟ στον τομέα της δημόσιας υγείας έθεσε ο Δήμαρχος ΚΟ στην Υφυπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα. Τα αιτήματα του Δημάρχου ΚΟ στον τομέα της υγείας στήριξαν κυβερνητικοί βουλευτές και τοπικοί φορείς. Τις προτεραιότητές του για την υγειονομική θωράκιση κατοίκων και επισκεπτών της ΚΟ έθεσε ο Έπαρχος ΚΟ στην Υφυπουργό Υγείας. Κοινή συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ παραχώρησε ο Δήμαρχος ΚΟ και ο πρόεδρος του ΕΒΕΔ για ζητήματα συνεργασίας και δημιουργίας ανοιχτού εμπορικού κέντρου στην ΚΟ. Μέχρι τέλος Μαΐου η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης παρεμβάσεων. 221 επιχειρήσεις συμμετέχουν στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου, το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει την παλιά πόλη και το εμπορικό κέντρο, τονίζουν τα στελέχη του επιμελητηρίου. Για την πανίδα της ΚΟ, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής, μιλάει στην κάμερα του COS TV ο φυσιολάτρης του νησιού μας Αντώνης Κωστογλάκης. Προπόνηση για το κλιμάκιο μπάσκετ παιδιών γεννημένων το 2007 και το 2008 θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ. Λεπτομέρειες από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γιάννη Τσακίρη. Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης και η αναπληρώτρια Υπουργός Μίνα Γκάγκα παρευρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Ιπποκράτειο στα εγγένεια της νέας γεννήτριας παραγωγής οξυγόνου με δυνατότητα αναγόμωσης φιαλών. Σύσσωμες οι τοπικές αρχές, οι εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας και οι βουλευτές Δωδεκανήσου βρέθηκαν στα εγγένεια παρουσία και του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Βιανέξ Δημήτρη Γιαννακόπουλου, του διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Χρήστου Ροϊλού και εργαζόμενου στο νοσοκομείο της ΚΟ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα γεννήτρια αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά τις παροχές υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου της ΚΟ για την ασφαλή κάλυψη των κλινικών του και της πτέρυγας COVID-19 που δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σας καλωσορίζω σε αυτή την εκδήλωση για τα εγγένεια δύο σωτικών για το νοσοκομείο μας, συμβάζουν μια μεγάλη δωρεά της φαρμακοβιομηχανίας Βιανέξ, η οποία εκπροσωπείται σήμερα από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλό της, κ. Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Η δωρεά αφορά ένα σύστημα παραγωγής οξυγόνου μεγάλης δυναμικότητας και ένα σύστημα αναγόμωσης φιαλών οξυγόνου υψηλής πίεσης που εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και επαρκή παροχή οξυγόνου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στην ΚΟ με την αναπληρώτρια υγείας, τη Μίνα Γκάγκα, προκειμένου να αναφερθούμε σε μια δωρεά η οποία γίνεται από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τη Βιανέξ. Συνολικά και η οικογένεια αλλά και η φαρμακοβιομηχανία έχει βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και την ελληνική πολιτεία διαχρονικά. Και ειδικά η συγκεκριμένη δωρεά είναι πάρα πολύ σημαντική για τον νησί της ΚΟ, διότι το ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την πίεση COVID. Η ανάγκη μεταφοράς οξυγόνου, όχι μόνο στα νησιά, αλλά γενικότερα και στη χερσαία χώρα, είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που σήμερα η ΚΟΣ αποκτά αυτάρκεια, όχι μόνο σε επίπεδο νοσοκομείου, αλλά συνολικά και σε όλες τις δομές τις υγειονομικές οι οποίες υπάρχουν. Και Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει το κράτος, διότι όταν ερχόμαστε και λέμε για δωρεές, οι υπουργοί θα πρέπει να αισθανόμαστε μια συστολή, διότι αυτές είναι πράξεις οι οποίες οφείλει να τις κάνει το κράτος και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι το κενό το οποίο υπάρχει καλύπτεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Ειδικά στο σκέλος της ΚΟ γνωρίζω ότι υπάρχει αναγκαιότητα η οποία συζητείται όλο αυτό το διάστημα και ήδη έχει γίνει και η πρόοδος που σχετίζεται με το νοσοκομείο. Διότι γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο έχει συγκεκριμένες δυνατότητες και αυτές οι συγκεκριμένες δυνατότητες δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες όπως έχουν διαμορφωθεί όχι μόνο
του πληθυσμού της ΚΟΑ, αλλά σε συνδυασμό ότι μιλάμε για έναν κεντρικότατο τουριστικό προορισμό. Σε όλον λοιπόν αυτόν τον σχεδιασμό γνωρίζουμε ότι η ΚΟΣ είναι σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο, δεδομένου ότι έχουν γίνει συζητήσεις, έχουν γίνει εξαγγελίες και θα υπάρξει και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα το οποίο θα αναφερθεί. Μέχρι τότε όμως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου η υπάρχουσα δομή να λειτουργεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και στο νέο πλαίσιο κινήτρων το οποίο επεξεργαζόμαστε για τους γιατρούς, πάλι με την αναπληρώτρια υπουργό, θα υπάρξουν όλες οι δυνατότητες ώστε τα περιφερειακά μας νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ειδικά της ακριτικής Ελλάδας που βρίσκονται απέναντι από την Τουρκία και καταλαβαίνουμε ότι ως πολιτεία έχουμε μια παραπάνω υποχρέωση να δίνουμε στους πολίτες εδώ πέρα συνολικά σε όλους τους πολίτες που βρίσκονται την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, θα τύχουν μεγάλης ενίσχυσης και από το Ταμείο Ανάκαμψης που αριθμεί 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για υποδομές, θα υπάρξουν σοβαρά κίνητρα και αντικίνητρα στους γιατρούς να μπορέσουν να στελεχώσουν όλες αυτές τις δομές. Μάλιστα, στα προωθούμενα νομοσχέδια τα οποία έρχονται, θα δούμε και τον τρόπο της εργασιακής λειτουργίας τόσο στο σκέλος του ΕΣΥ, όσο και στο σκέλος των ιδιωτών γιατρών. Και με έναν ξεκάθαρο τρόπο το λέμε όπως υπάρχει, ότι οι ιδιώτες ιατροί που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ, ακριβώς επειδή έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, θα έχουν και υποχρεώσεις να καλύπτουν και ένα νοσοκομείο. Από σήμερα και στο εξής, το Γενικό Νοσοκομείο της ΚΟ δεν θα αντιμετωπίζει ξανά προβλήματα επάρκειας οξυγόνου. Και είμαστε χαρούμενοι που η Διανέξη συνέβαλε καθοριστικά στο να λυθεί το ζήτημα, που μπορεί να στοιχήσει ακόμα και ανθρώπινες ζωές εν μέσω πανδημίας. Δεχτήκαμε το αίτημα του διοικητή κ. Βασιλιάδη τον περασμένο Οκτώβριο, μόλις είχε τελειώσει η τουριστική σεζόν για το νησί και ενώ έρχονταν ένας ακόμα δύσκολος χειμώνας λόγω COVID. Και το επισημαίνω αυτό γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας να είναι επαρκώς εξοπλισμένο το νοσοκομείο σε ένα νησί με πάνω από 30.000 μόνιμους κατοίκους και που το καλοκαίρι υποδέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Η ΚΟΣ είναι ένα από τα νησιά που διαφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό και οι τουρίστες διαχρονικά αγαπούν το μέρος αυτό, ενώ στους μόνιμους κατοίκους που κρατάνε ζωντανό το νησί τον χειμώνα πλέον προστίθονται και νέοι, Έλληνες και ξένοι που επιλέγουν την ΚΟΣ για μόνιμη κατοικία. Δεν γινόταν λοιπόν να μείνουμε απαθείς στο αίτημα του διοικητή. Γι' αυτό κινηθήκαμε άμεσα, ώστε η γεννήτρια παραγωγής οξυγόνου να φτάσει το συντομότερο δυνατόν στον προορισμό της. Η κυρία αναπληρώτρια, Ασμίνα Γκάγκα, να παραδώσει εκ μέρους του νοσοκομείου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον πρόεδρο της Διανέξης, τον κύριο Γιανακόπουλο. Πιστεύω ότι η πολιτεία δεν είναι η κυβέρνηση. Η πολιτεία είμαστε όλοι εμείς. Και βέβαια αυτές, και ο καθένας μας πρέπει να βοηθάει στο μέτρο που μπορεί. Η Διανέξη μπορεί φυσικά πολύ περισσότερο και το κάνει. Δεν το κάνουμε όλοι, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να θεωρούμε ότι είμαστε μέλη της πολιτείας και είναι σημαντικό να προσφέρουμε κάτι, είναι ένα πάρα πολύ ζωτικό πράγμα για τη χώρα μας, που είχε πάντα μεγάλους δωρητές, ξεκινώντας από το Συγκρό και από πιο παλιά, εκεί και εκεί που είσαστε, κυρία Γιανακόπουλε. Δηλαδή, ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Να πω επίσης ότι από χθες συζητάμε με τον Δήμαρχο, με τον Διοικητή του Νοσοκομείου, με τον Έπαρχο, με εκπροσώπους των ξενοδόχων, με ανθρώπους από την ΚΟΠ που είναι σημαντικοί και όλους τους συναδέλφους σήμερα στο νοσοκομείο και πραγματικά με τον Υπουργό η στήριξή μας είναι αμέριστη και θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για το νησί. Δίνουμε παράταση ζωής στο πολύπαθο νοσοκομείο της ΚΟΠ, του παρέχουμε οξυγόνο και εμείς που ζούμε εδώ στην εσκαρδιά της Ελλάδας βιώνουμε καθημερινά την αγωνία των συμπατριωτών μας, αγωνία που αποτυπώνεται κάθε φορά στα πρόσωπά τους, κάθε φορά που έρχονται αντιμέτωποι με τις δημόσιες δομές υγείας. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να κάνουμε, είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν. Εγώ θα έλεγα ότι φεύγω πιο αισιόδοξος, πρώτα απ' όλα από την δική σας την κίνηση. Και χαίρομαι πάρα πολύ που οι περισσότεροι σας προσφώνησαν το μικρό σας όνομα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει μια οικειότητα που ξεπέμπει από τη δική σας θέση στο επιχειρήν. Κύριε Γιανακόπουλε, γνωρίζουμε πολύ καλά το σημαντικό έργο που επιτελεί η εταιρεία σας. Απασχολεί πάρα πολύ προσωπικό, κάνει μεγάλες εξαγωγές. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει το κοινωνικό πρόσημο. Ακουμπάτε τον πολίτη, ακουμπάτε τα προβλήματα που υπάρχουν, τα φουγκράζεστε και λύνετε τα προβλήματα, όπως αναφέρατε προηγουμένως, με το θέμα του Καστελόριζου, του ακριτικού νησιού και αυτή τη στιγμή με την ΚΟΠ.
Αμέσως μετά τους χαιρετισμούς των επισήμων προσκεκλημένων κατά την εκδήλωση των εγγενείων της νέας γεννήτριας παραγωγής οξυγόνου στο νοσοκομείο της ΣΚΟ, δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης παραχώρησαν ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μαζί με την Υφυπουργό Μίνα Γκάγκα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου, στην αξιοποίηση του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας και του κτηρίου του πρώην Ίκα στο Πλατάνι, στην πρόθεση της κυβέρνησης για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ, αλλά και στα κίνητρα που θα δοθούν για να υπάρξει στελέχωση των περιφερειακών νοσοκομείων. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα στην ΚΟ προκειμένου να ευχαριστήσουμε τη φαρμακοβιομηχανία Vianex, διότι με την δωρεά την οποία κάνει δημιουργείται μια πλήρη αυτάρκεια για το νοσοκομείο αλλά και συνολικά το νησί της ΚΟ προκειμένου να έχει οξυγόνο. Παράλληλα, μαζί με την αναπληρώτρια τη Μίνα την Γκάγκα, εκπονούμε ένα συνολικό πρόγραμμα για το πώς θα στελεχωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα περιφερειακά μας νοσοκομεία και ειδικά τα νοσοκομεία της Ακριτικής Ελλάδας. Και αυτό το πλαίσιο, πέρα από τον συνολικό υγειονομικό χάρτη που θα παρουσιαστεί, και εδώ πέρα είναι γνωστή η αναγκαιότητα που ήδη έχει εξαγγελθεί ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο δεν καλύπτει πλέον συνολικά τις ανάγκες. Παράλληλα, θα επεξεργαστούμε και το σχέδιο. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα μπορέσουμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις για την καλύτερη δυνατή στελέχωση. Και εδώ πέρα έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Η καλύτερη δυνατή στελέχωση, πέρα από τα κίνητρα που θα δοθούν, που τα κίνητρα είναι προφανώς και οικονομικά και κίνητρα εξέλιξης και κίνητρα να βγαίνουν προκηρύξεις πρώτα για τα περιφερειακά νοσοκομεία ώστε να καλύπτονται και να υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος που θα παραμείνουν, έχει και το πλαίσιο των σχέσεων εργασίας. Μέσα στην όλη μας φιλοσοφία είναι να θεσμοθετήσουμε τις δυνατότητες ιδιωτών ιατρών να παρέχουν υπηρεσίες στα νοσοκομεία με θεσμοθετημένο τρόπο με τη σχέση την part-time, αλλά αντίστοιχα και τη δυνατότητα των ιατρών του ΕΣΥ με διαφόρους τρόπους, είτε αυτά είναι απογευματινά χειρουργία είτε άλλες σχέσεις εργασίας, να μπορούν να μην έχουν τον σκληρό πυρήνα με τον οποίο λειτουργούν σήμερα. Αυτές όλες οι σχέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν, θα συζητηθούν και με τους ιατρικούς συλλόγους και με τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θεωρούμε ότι θα βάλει τις βάσεις για ένα νέο ΕΣΥ όπου κανένας δεν περισσεύει και όλες οι δυνάμεις μπορούν να παρέχονται και από τον ιδιωτικό και από το δημόσιο τομέα. Και με έναν ξεκάθαρο τρόπο λέμε, και είναι ένα μήνυμα και στους ιδιώτες ιατρούς, έχουμε χρειαστεί υπηρεσίες. Όποιος λοιπόν συμβάλλεται με τον ΕΟΠΗ θα πρέπει στο βαθμό που χρειάζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας να παρέχει με πληρωμή, με ανταμοιβή υπηρεσίες. Το σχέδιο ότι ο ΕΟΠΗ θα πληρώνει και τα δημόσια νοσοκομεία δεν θα στελεχώνονται, δεν θα συνεχιστεί. Οι ιδιώτες γιατροί που συμβάλλονται με τον ΕΟΠΗ θα έχουν και υποχρεώσεις στις συγκεκριμένες περιοχές. Η αναπληρώτρια που είναι εδώ πέρα και θα σας αναφερθεί και στη συγκεκριμένη μέρα και στο χάρτη τον οποίο μαζί επεξεργαζόμαστε και εκπονούμε, έχει αναλάβει το πολύ δύσκολο βάρος στις συνθήκες τις σύγχρονες οι οποίες υπάρχουν να μπορούμε να ξεκινήσουμε και να βάλουμε τις βάσεις για το νέο ΕΣΥ. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην ΚΟ, ένα νησί που αγαπώ και σκέπτομαι συχνά, αλλά και ένα νησί που για κάθε γιατρό και για την ιατρική γενικά έχει μια πολύ μακριά ιστορία. Άρα είναι σαφές ότι νομίζω ότι είμαι πολύ επηρεασμένη καταρχήν συναισθηματικά με το νησί και βέβαια είναι ένα νησί που έχει πάρα πολύ μεγάλο τουρισμό και ανάγκες των μόνιμων κατοίκων που πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε ως πολιτεία καλά. Μιλάω από χθες με όλους τους ανθρώπους που είναι εδώ, με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Έπαρχο, τους εκπροσώπους των ξενοδοχείων, βεβαίως τους συναδέλφους μου μέσα στο νοσοκομείο, τους γιατρούς. Είδα όλες τις κλινικές και όλα τα τμήματα στο νοσοκομείο και επεξεργαζόμαστε μία λύση και για όλο το χάρτη υγείας, όπως σας είπε ο Υπουργός, που το κάνουμε μαζί, και για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και θα έχουμε πάρα πολύ σύντομα αλλαγές και νέα να σας δώσουμε. Ακούμε τα προβλήματα πρώτα, γιατί για να δώσεις τις λύσεις πρέπει να έχεις δει πραγματικά ποια είναι τα προβλήματα. Και θα έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση που θα σας τη φέρουμε πολύ σύντομα. Όμως τα προβλήματα τα γνωρίζετε, βεβαίως, κύριε Υπουργέ, ναι, και κύριε Υπουργέ, ναι, γιατί τα υπομνήματα είναι άπειρα που έχουν σταλεί στα Υπουργεία και είναι γνώση. Θα θέλαμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη στελέχωση πραγματικά, για το εμβολιαστικό κέντρο που υποφέρει το προσωπικό του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους, συγγνώμη, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Στους εργαζόμενους του νοσοκομείου, αν δεν κάνω λάθος, δεν τους καλέσατε για να μιλήσουν, να σας ακούνε και αυτοί. Μάγειρες δεν έχουμε, τραπεζοκόμο δεν έχουμε, νεφρολόγο δεύτερο δεν έχουμε, παιδίατρο δεν έχουμε. Παθολόγο δεν έχουμε. Το σχέδιο με τους ιδιώτες έχει δοκιμαστεί και δεν έχει πετύχει, κυρία Υπουργέ. Άμεσα τι μπορεί να γίνει.
Υπάρχουν άμεσα πρώτα απ' όλα υπάρχουν προκήρυξεις 4.000 θέσεων νοσηλευτών, όπου έχουν εκτιμηθεί και οι ανάγκες του συγκεκριμένου νοσοκομείου. 700 ιατροί και 910 λοιπό προσωπικό. Και μιλάμε για μόνιμες θέσεις. Για μόνιμες θέσεις. Θα ξεκινήσουμε από την Μήτρα, δεν υπάρχουν, κύριε. Που θα ξεκινήσουμε. Τα κίνητρα, σας είπαμε, θα ανακοινωθούν μαζί με τις προκήρυξεις που θα βγουν. Μαζί με τις προκήρυξεις που θα έχει τις 700 θέσεις των ιατρών, προκειμένου θα συνδυάζεται με κίνητρα τα οποία θα δοθούν. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι στήρο το σύστημα αυτό, το πλήρης και αποκλειστική έτσι όπως γίνεται, όπου δεν μπορεί ο γιατρός του ΕΣΥ να πάρει ούτε αμοιβές για έργο που κάνει συμβουλευτικό, παραδείγματος χάρη. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει. Είμαστε στον 21ο αιώνα, αυτό πρέπει να αλλάξει. Άλλα κίνητρα είναι επιστημονική διασύνδεση και δόξα τω Θεώ σε όλα τα νησιά του Αιγαίου έχουμε τηλεϊατρική. Άρα έχουμε επιστημονική διασύνδεση με μεγάλα κέντρα, είτε της Αθήνας, είτε στη Ρόδο, είτε σε άλλα. Εκεί που υπάρχει δηλαδή μια μεγάλη καρδιολογική κλινική με δυναμικό, όλα αυτά θα υπάρχει επιστημονική διασύνδεση συνεχής. Αλλάζουμε τελείως τον τρόπο εκπαίδευσης των γιατρών. Έχουμε εισαγάγει για πρώτη φορά τις νοσηλευτικές ειδικότητες, όπως είναι για την εντατική θεραπεία. Άρα αλλαγές γίνονται. Γίνανε ήδη μέσα στην πανδημία με πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως καταλαβαίνετε, και θα συνεχίσουν να δίνονται. Και τα αποτελέσματα θα τα δείτε και από τους δυο μας σύντομα. Να πούμε και σε ό,τι αφορά τον οργανισμό και την αλλαγή του, να μας πείτε κάτι και γιατί οι διαγωνισμοί που κάνει το νοσοκομείο για οι διάφορες ειδικότητες κρίνονται άκαρποι. Μπορεί να υπάρχει μια δικλίδα ασφαλείας, ώστε να μην συνεχώς αυτό. Πρώτα απ' όλα, οι προκηρύξεις θέσεων που γίνονται ακριβώς, γιατί έχουν γίνει, προκηρύξεις αναισθησιολόγων που λέτε που έχουν βγει άγονες. Αυτό συνδυάζεται με τα κίνητρα τα οποία δοθούν. Και ναι, ειδικότητες άλλες που δεν είναι όπως είναι ειδικότητες αναισθησιολόγων, αλλά είναι ειδικότητες παθολόγων, βεβαίως μπορούμε να πάρουμε αυτή την υπηρεσία από τον ιδιωτικό τομέα και να μπορεί να έρχεται εδώ να την παρέχει. Όλο αυτό το πλαίσιο θεσμοθετείται, το έχουμε ανακοινώσει σε μεγάλο βαθμό και υπάρχουν λεπτομέρειες. Για τον οργανισμό αυτή τη στιγμή είναι συνολικά σε μια συζήτηση που συνδέεται με το χάρτη υγείας, διότι δεν μπορούμε να πάμε μεμονωμένα. Αυτό ακριβώς επεξεργάζεται και ο Υπουργός Υγείας. Έχει γυρίσει εν μέσω πανδημίας, μέσα σε αυτό το πεντάμινο, το οποίο είμαστε στην ηγεσία του Υπουργείου, όλη την Ελλάδα, προκειμένου να δούμε τις ανάγκες, διότι οι οργανισμοί πρέπει να γίνονται με γνώμονα να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Άρα, όλο αυτό το πλαίσιο επεξεργάζεται και άμεσα ανακοινώνεται. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο θέμα της Ουκρανικής κρίσης. Τα μεγάλα διλήμματα που θα τεθούν εμπρός μας, όχι μόνο ως χώρα, αλλά ως και κόσμος, εξαιτίας του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, έθεσε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική ομιλία του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο ίδιος επανήλθε στο θέμα που τέθηκε στον δημόσιο διάλογο, κατά πόσον η Ελλάδα θα μπορούσε ή όχι να μείνει αμέτωχη σε αυτόν τον πόλεμο. Οι ίσες αποστάσεις από θύτες και θύματα νομιμοποιούν τελικά το έγκλημα, κάνοντας την αποχή συνενοχή, σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας ουσιαστικά στο προσκήνιο το δόγμα για το πού ανήκει η Ελλάδα. Ένα δόγμα που το επόμενο διάστημα ως τις εκλογές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Τα καυτά τώρα ζητήματα για να επιστρέψουμε στην ΚΟ που ταλανίζουν το νησί μας στον τομέα της δημόσιας υγείας έθεσε ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς στην Υφυπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης εργασίας στο Δημαρχιακό Μέγαρο παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών της Δωδεκανήσου. Στη συνάντηση μετήχαν επίσης αντιδήμαρχοι του νησιού μας αλλά και τοπικοί φορείς. Ο Δήμαρχος υπεραμείνθηκε του χρόνιου ζητήματος της υποστελέχωσης σε ιατρούς ειδικοτήτων του νοσοκομείου ΚΟ αλλά και της ελλιπούς κάλυψης των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών από το υπάρχον δυναμικό του ΕΚΑΒ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εμπρός μιας ιστορικής στιγμής για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου στο Λινοπότη, ένα αίτημα το οποίο οφείλει η κυβέρνηση να υποστηρίξει. Η κυρία Γκάγκα, απαντώντας τα όσα της ετέθησαν από τον κύριο Νικηταρά, επεσήμανε ότι η ΚΟΣ είναι ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων, ενώ δήλωσε θετική στο να σταθεί κοντά στα αιτήματα της κοινωνίας μας στο ζήτημα της υγείας και να τα προωθήσει στο βαθμό του εφικτού. Με πολύ χαρά σας καλωσορίζουμε στην ΚΟ, την γενέτερα γη του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, σε έναν τόπο που συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι ευλογημένος από το Θεό. Ένας τόπος που είναι ο τρίτος τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα. Και αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι ουσιαστικά ο πρώτος σε αναλογία κλινών και έκτασης. Μετρούμε ήδη περισσότερα από 2 χρόνια, όπου και η ΚΟΣ στον αστερισμό αυτής της παγκόσμιας κρίσης, υγειονομικής κρίσης, βίωσε την δική της εντός των τυχών κρίση. Μια κρίση που στο κομμάτι που σας αφορά και αφορά το Υπουργείο σας, δυστυχώς
πέρασε από 40 κύματα. Η ΚΟΣ, το νησί του Ιπποκράτη, δεν διέθετε τις στοιχειώδεις δομές υγείας για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες αυτής της περίοδου. Άλλοι τουριστικοί προορισμοί, υποδιέστεροι και μικρότεροι σε έκταση και σε πληθυσμιακά δεδομένα, έχουν την πολυτέλεια να διαθέτουν μονάδες εντατικής θεραπείας. Η ΚΟΣ δυστυχώς δεν έχει την αυτονόητη πολυτέλεια να διαθέτει έστω και μονάδα αυξημένης φροντίδας. Τουλάχιστον σε ό,τι μας αφορά, είναι θέματα που είναι κεφαλαιόδους σημασίας και μεγάλης σπουδαιότητας για τον τοπικό πληθυσμό, ο οποίος ουσιαστικά αυτή την περίοδο απολαμβάνει μόνο, θα έλεγα, υγειονομική περίθαλψη πρωτοβάθμια. Ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως Δήμος, έχουμε πάρει μία απόφαση πριν από 2 χρόνια περίπου να στηρίξουμε οικονομικά και το ιατρικό προσωπικό και το παραϊατρικό με 450 ευρώ μηνιαίως, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μία γενναία προσπάθεια που καταβάλλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, που είναι προφανώς πέρα και πάνω από τις δικές μας αρμοδιότητες. Είμαστε και από τους ελάχιστους, ίσως και ο μόνος Δήμος σε όλη την Ελλάδα που το έχει πράξει αυτό. Όμως δεν είναι αρκετό. Κάτι λείπει ακόμα σε αυτό το ΠΑΣ, ούτως ώστε οι θέσεις των ιατρών στην περιφέρεια, ιδιαίτερα στα νησιά, να είναι θέσεις που θα μπορούν να καλυφθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να φανείτε τολμηροί και να αναλάβετε εκείνες τις πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να δίδετε η δυνατότητα στους ιατρούς να μπορούν να υπηρετούν για συγκεκριμένο χρόνο στην περιφέρεια και βέβαια να εξελίσσονται πιο γρήγορα βαθμολογικά, για να καλύπτουν αυτό το χαμένο έδαφος που βρίσκονται σε τέτοιους προορισμούς όπως είναι η ΚΟΣ. Η ΚΟΣ είναι ένας τουριστικός προορισμός και πρέπει αυτή την ΚΟ να την προβάλλουμε στο μέλλον. Πρέπει να την προβάλλουμε σε ένα χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 30 χρόνων, εάν θέλουμε να κάνουμε έναν ικανό σχεδιασμό. Πήραμε μια ιστορική απόφαση ως τοπική αυτοδιοίκηση πριν από λίγες ημέρες, παραχωρώντας στο νοσοκομείο, μετά από συζητήσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία 2 χρόνια και με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχοντας και την κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιθυμεί να δει στην ΚΟ ένα νέο νοσοκομείο. Και παραχωρήσαμε μία έκταση 34 στρεμμάτων επί της επαρχιακής οδού ΚΟ Αεροδρομίου, μία δημοτική έκταση, η οποία ουσιαστικά είναι έτοιμη, παραλαμβάνετε σήμερα την Σκυτάλη εσείς, το νοσοκομείο και στη συνέχεια η ΔΥΠΕ και εσείς βέβαια, το Υπουργείο, η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, ούτως ώστε να αναζητήσετε, να γίνει μελέτη και να αναζητήσετε το χρηματοδοτικό εργαλείο για να μπορέσει να πάρει σάρκα και οστά ένα όνειρο των κατοίκων της ΚΟ, αλλά και κάτι που αποτελεί μια ιστορική αναγκαιότητα. Είναι αδιανόητο η ΚΟΣ να μην μπορεί να διαθέτει πολλές φορές δεύτερη βάρδια και μάλιστα την καλοκαιρινή περίοδο. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό και πόσο τραγικό μπορεί να είναι για τις ζωές των συμπατριωτών μας, αλλά και για τις ζωές των εκατοντάδων χιλιάδων των επισκεπτών μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Σας ευχαριστώ όλους για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Καταρχήν, ξέρετε όλοι ότι είμαι 30 χρόνια, 32 για την ακρίβεια, γιατρός. Εγώ ήρθα να σας ακούσω, να σας δω και να δεσμεύομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Δεν θα σας δώσω σκούφιες υποθέσεις να σας πω σήμερα ότι έχουμε τη λύση. Δεν την έχω, πρέπει να κουβεντιάσω με τους φορείς. Αυτό που δεσμεύομαι όμως είναι ότι θέλω να έχω μια καλύτερη λύση για όλους σας και όχι μια λύση, ένα πασάλιμα να περάσουμε τον επόμενο χρόνο, αλλά ένα προγραμματισμό για την υγεία για την επόμενη 20ετία, γιατί αυτό πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε στην υγεία. Δηλαδή, γενικά πρέπει να προγραμματίσουμε. Δεν έχω δει το νοσοκομείο ακόμη, θα το δω αύριο. Φαντάζομαι όμως ότι έχετε δίκιο, γιατί πρέπει να πάμε σε μια καινούργια δομή. Ούτως ή άλλως τα περισσότερα νοσοκομεία στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι ξεπερασμένα και είναι σημαντικό να πάμε σε καινούργιες δομές. Πρέπει να δούμε λίγο τι χρειάζεται πραγματικά για τα εργασιακά των γιατρών και των υπολείπων. Το σχέδιο που έχουμε γενικά, η αντιμετώπιση που έχουμε γενικά, είναι ότι θέλουμε τα νοσοκομεία να λειτουργούν για όλους, να έχουν δυνατότητα, αν θέλετε, να ανοίξουν απόγευμα, να κάνουν έξτρα δουλειά και να έχουν κάποιο έξτρα προϋπολογισμό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε νοσοκομεία που να μπαίνουν μέσα και να τα χρηματοδοτούμε. Θα δω όλα αυτά που μου προτείνετε. Είμαι θετική. Δεν θα σας πω ιστορίες σήμερα, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να σας πω πράγματα που δεν είμαι σίγουρη τώρα ότι μπορώ να τα κάνω. Αλλά αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα κουβεντιάσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες, θα δούμε όλη την εικόνα της χρηματοδότησης και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αυτό μπορώ να σας το διαβεβαιώσω. Και επίσης σας λέω και πάλι ότι είναι σημαντικό και ο κόσμος που δουλεύει να είναι σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, με εργασιακή ασφάλεια,
καλές συνθήκες και φυσικά και κάποια αμοιβή. Και σε ένα νησί που έχει τουρισμό 6 μήνες το χρόνο, είναι σημαντικό να ανοίξουμε πιθανώς μερικά ένα ελεύθερο επάγγελμα, ώστε και ο άλλος να έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται έχουν ασφάλειες ταξιδιού, έχουν κάρτες. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό στη χώρα και να έχουμε καλύτερη, αν θέλετε, οργάνωση και καλύτερες απολαβές και καλύτερο σύστημα για όλους μας. Είναι σημαντικές αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε και που θα τις κάνουμε, σας διαβεβαιώ. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα γίνει αύριο, αλλά θα γίνει σύντομα. Δηλαδή, όσο εξαρτάται από εμάς, είμαστε εδώ για να είναι πραγματικά καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Τα αιτήματα του Δημάρχου ΚΟ στον τομέα της δημόσιας υγείας για το νησί μας υποστήριξαν στη χθεσινή συνάντηση εργασίας με την Υφυπουργό Υγείας οι κυβερνητικοί βουλευτές Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη και Ιωάννης Παπάς, καθώς και ο Αντιδήμαρχος ΚΟ Παναγιώτης Αυρίθης. Θέση για την αναγκαιότητα ανέγερσης νέου νοσοκομείου πήραν επίσης η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ Ντίνας Βίνου και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου του νησιού Μανώλης Χατζιάμαλος. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε έρθει εδώ και ένα παραπάνω, γιατί είστε και άνθρωπος του χώρου που τα γνωρίζει τα πράγματα μέσα από την καρδιά λοιπόν του προβλήματος. Άρα αυτό συνεπάγεται ότι μπορείτε να σταθείτε αρρωγός, ουσιαστικός, σε αυτά που αντιμετωπίζει αυτό το νησί. Είστε σε ένα νησί το οποίο διαθέτει τουριστικά, για να σας δώσω και την εικόνα του, κοντά στις 60.000 ξενοδοχειακές μόνο κλίνες. Υποδέχεται ένα 1.200.000 ήταν και το μέγιστο που πιάσαμε πια στο 2019, για να ακολουθήσουν μετά οι απανωτές κρίσεις και να βρεθούμε τώρα σε μια προσπάθεια προκειμένου να επανέλθουμε στο χώρο του τουρισμού. Μία ΚΟ η οποία τα τελευταία 5 χρόνια έχει κάνει μια μεγάλη στροφή από το μαζικό τουρισμό προς τον ποιοτικό τουρισμό, το οποίο συνεπάγεται και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Μεγαλύτερες απαιτήσεις τόσο από τους επενδυτές που έχουν ήδη έρθει στο νησί και από αυτούς που ενδιαφέρονται να έρθουν στο νησί, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο εκεί, και βεβαίως και από τους επισκέπτες του νησιού, που συνέχεια το επίπεδό τους αναβαθμίζεται. Το 2020, όπου βρεθήκαμε όλοι με τα χέρια ψηλά, να μην ξέρουμε, να μην πιστεύουμε στα μάτια μας αυτό που συμβαίνει, αυτό που ζούμε, το ζήσαμε όλοι μαζί βέβαια, σε παγκόσμιο επίπεδο, και καταφέραμε λοιπόν να λειτουργήσουμε για 3 μήνες. Σε αυτούς τους 3 μήνες, η ΚΟΣ ήταν από τους προορισμούς που πέτυχε τα καλύτερα νούμερα. Είχε αρκετά μεγάλη ζήτηση και το νησί ανταπεξήλθε σε όλες τις απαιτήσεις. Βέβαια, με τα φόβου Θεού και πίστεως. Και γιατί το λέω αυτό? Στο ξεκίνημα λοιπόν της τουριστικής περίοδου υπήρξε ο κίνδυνος να σταματήσουν οι πτήσεις από tour operator προς το νησί. Θα κάνω μία παρένθεση πάλι εδώ και θα πω ότι θα μιλήσουμε με τη γλώσσα της αλήθειας σήμερα, γιατί είναι μία συνάντηση εργασίας και θα ήταν το σωστό να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λαμβάνουμε λοιπόν επιστολές με τον Δήμαρχο να στηρίξει πια στην κάλυψη αυτών των κενών, των νοσοκομειακών κενών, όπου οι επιστολές από τους tour operator αφορούσαν την επικείμενη ακύρωση πτήσεων, γιατί δεν υπήρχε στο νοσοκομείο της ΚΟ η υποδομή προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε περίπτωση ασθένειας. Αυτό λοιπόν φέρει μεγάλη ευθύνη για προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την περίπτωση που κάτι θα τύχει σε κάποιον. Η ΚΟΣ σηκώνει το βάρος του μεταναστευτικού και θα συνεχίσει να το σηκώνει. Γιατί είναι ένα από τα 5 νησιά στο οποίο χτίστηκε ένα hot spot. Αυτό το hot spot χτίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Που συνεπάγεται τι? Ότι εάν υπάρξει η θέληση, η πολιτική βούληση, τότε ο τρόπος βρίσκεται. Εγώ θα ήθελα εδώ να υπάρξει τουλάχιστον μία δέσμευση προσπάθειας, έτσι ώστε να δούμε ένα νέο νοσοκομείο να χτίζεται τουλάχιστον στον ίδιο χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το hot spot. Πράγματι, έχετε το όραμα, έχετε και τις γνώσεις. Μου άρεσε που χρησιμοποιείτε τον όρο νησιωτικότητα. Πράγματι, η δράση της πολιτείας όσο αφορά εμάς τα νησιά, πρέπει να τη χαρακτηρίζει αυτή τη δράση, η νησιωτικότητα. Τώρα, όσον αφορά το νοσοκομείο, η Δημοτική Αρχή πήρε μια απόφαση. Οφείλουμε όλοι οι φορείς, όλοι εμείς, να τη στηρίξουμε. Και προς αυτό σας καλούμε και εσείς πρώτα απ' όλους να τη στηρίξετε. Είναι πράγματι τιμή μας το ότι
σας έχουμε σήμερα δίπλα μας, να αφουγκραστείτε το πρόβλημα του νησιού. Εγώ έχω μια έτσι διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα, πιο τεχνοκρατική, πείτε το. Εγώ το βάζω σε δύο βάσεις. Είναι άλλο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε ως υποδομές νοσοκομιακές και άλλο το πρόβλημα της στελέχωσης. Είναι εντελώς δύο διαφορετικά προβλήματα. Μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Το νησί αυτό, στα χαρτιά όταν ανοίγετε και τα βλέπετε στο Υπουργείο, βλέπετε ότι έχουμε κάνει ένα νησί με την απογραφή του 11-35.000 κατοίκους. Δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο, το εγκληματικό λάθος του αθηνοκεντρικού κράτους. Επί 6 μήνες, από 1η Μαΐου, σας καλώ να είστε εδώ ή στείλτε έναν άνθρωπο, μέχρι τις 15 του Οκτώβρη, έχει 130.000 κατοίκους, μέσο όρο. Έχει 100.000 ξένους και 35.000 μόνιμους κατοίκους. Η ευκαιρία που δίνεται με την παρουσία σας εδώ να ακούσετε τα προβλήματα, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε όλοι ότι το νησί της ΚΟ, που δεν είναι νησί της ΚΟ, είναι νησί της Ελλάδος, είναι ο πρώτος σε αναλογία, επαναλαμβάνω, πληθυσμού και τουριστών, τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα και έχει τεράστια ανάγκη για την ίδια την οικονομία της δημιουργίας ενός νέου νοσοκομείου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πλέον να πούμε και να τονίσουμε και εμείς από την πλευρά μας ότι ναι, υπάρχει ανάγκη για την ανέγερση νέου νοσοκομείου. Στο νοσοκομείο της ΚΟΝ, προκειμένου που θα πάμε και αύριο, θα το δείτε και εσείς διαζώσεις, υπάρχουν λήψεις από βασικές ειδικότητες, οι προσπάθειες γίνονται, τα κίνητρα έχουν δοθεί, ο Δήμος έχει δώσει όπως είπε, αλλά είμαστε εδώ και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ προκειμένου να τα δείτε και εσείς από κοντά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Άρα ναι, πρέπει να δούμε τη στελέχωση όπου μπορούμε, όπου είναι δυνατόν, διότι προκυρήσουμε θέσεις, αλλά δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει το ενδιαφέρον. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς τα προβλήματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εδώ και ένα χρόνο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από όλους μας, από όλους τους βουλευτές, τους πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και δεύτερο, μετά την θετική διάθεση και έγκριση του Πρωθυπουργού να προχωρήσουμε σε ανέργεια ενός νοσοκομείου στο νησί της ΚΟ. Να δείτε και εσείς από κοντά το κτηριακό του υπάρχοντος νοσοκομείου, να αντιληφθείτε τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο ήδη υπάρχον νοσοκομείο, που το οποίο δεν μπορεί καν να αναπτυχθεί. Στην αυλή του νοσοκομείου, σε σκηνές γίνονται τα εμβολιασμοί, είναι ήρωες. Ανοίξαμε τον τουρισμό πρώτη το 20 και πετύχαμε. Πετύχαμε και στη Ρόδο και στην ΚΟ να έχουμε και στα δύο νησιά πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο, γιατί στείλαμε το μήνυμα ότι είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε σοβαροί και είμαστε αξιόπιστοι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε τώρα εδώ όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Φράπορτ έκανε ένα αεροδρόμιο για να δεχτεί πάνω από 3,5 εκατομμύρια κόσμο. Οι επενδυτές, ο κόσμος του τουρισμού έχει επενδύσει αυτό το νησί, γιατί πραγματικά σε αναλογία κλινών και κατοίκων και εγκαταστάσεων είναι ίσως και ο πρώτος προορισμός στην Ελλάδα και από τους μεγαλύτερους προορισμούς στο Αιγαίο. Είναι ένα σημείο της Ελλάδος που θα βοηθήσει την αύξηση και την ανάπτυξη του ΑΕΠ και τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αυτή τη στιγμή ψάχνουμε στα νησιά της Ρόδου και της ΚΟ πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας. Ψάχνουμε να βρούμε και ζητάμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, μέχρι και να φέρουμε και από τα άλλα μέρη της Ευρώπης κόσμο εδώ να εργαστεί για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή τις καταστάσεις του τουρισμού. Το ΑΕΠ μας, η οικονομία της του Αιγαίου, είναι, η οικονομία της περιφέρειάς μας είναι το 97,1% είναι από τον τουρισμό. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε 35.000 κατοίκους στο νησί. Έχουμε 15.000 εργαζομένους και την επόμενη πενταετία θα είναι πάνω από 5.000 κατοίκους στο νησί. Έχουμε αυτή τη στιγμή 1.200.000 κόσμο μαζί, όλο τον Σιτσκό, όλοι εδώ οι άνθρωποι που είναι εδώ, οι φορείς, όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί αρχή του νησιού. Θα δείτε και τον έπαρχο στη συνέχεια, ο οποίος τυχαίνει είναι και για το νοσοκομείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαν έτσι προτεραιότητα μέσα από την καρδιά μας, μέσα από με πάθος για το νησί, της ανάπτυξης του νησιού αυτού, να προχωρήσουμε σε ανέγερση του νοσοκομείου. Αλλάζουμε ξανά ατμόσφαιρα. Ανθρωπιστική βοήθεια συγκεντρώνει και ο Δήμος ΚΟΜ με τη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας για το λαό της Ουκρανίας που βιώνει τη φρίκη του πολέμου. Τα τρόφιμα συλλέγονται από χθες έως και το Σάββατο 5 Μαρτίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι στο χώρο της οδού Αρτεμισίας 35 με υπεύθυνη την υπάλληλο του τομέα κοινωνικής πολιτικής Δήμου ΚΟ Ελένη Σκουμάντζου και τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2242-0-22443. Η συλλογή αφορά σε τρόφιμα μακράς διάρκειας όπως κονσέρβες παντός τύπου, γάλα ευαπορέ, γάλα σε σκόνη για παιδιά, ζυμαρικά και όσπρια. Στα του κορονοϊού τώρα.
σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων του κορονοϊού από τα μέσα Μαρτίου και κανονικό Πάσχα, προέβλεψε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Ο ίδιος εξήγησε πως η Όμικρον μας παρέχει μια αισιοδοξία που πρόκειται για μια μετάλλαξη μεταδοτική μεν, αλλά λιγότερο νοσηρή. Ήδη μέσα στο Μάρτιο θα έρθουν τα περισσότερα μέτρα που υπάρχουν και θα πάμε σε ένα κανονικό Πάσχα και καλοκαίρι κοντά στην κανονικότητα τουλάχιστον για τους εμβολιασμένους. Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός, γιατί δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γυρίσει η πανδημία το φθινόπωρο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ΕΚΟ θα συγκεντρώνει τρόφιμα για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας στην Ουκρανία. Η μέρα συγκέντρωσης από την 5η 3 Μαρτίου του 2022 έως και την 5η 10 του μήνα, εκτός Κυριακής και Δευτέρας, και ώρες 10 με 12 το πρωί στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην Παιδική Χαρά Πασανικολάκη στην Οδό Κανάρη. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 694 536 29. Στο ίδιο θέμα, σε μια άκρος συμβολική αλλά και ανθρώπινη ενέργεια, προκειμένου να φιλοξενηθούν παιδιά από τη δοκιμαζόμενη Μαριούπολη της Ουκρανίας στην Κάλυμνο, προχωρά ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Η Κάλυμνος αλλάζει», Γιώργος Μαύρος. Ο Δήμος Καλύμνου είναι αδελφοποιημένος με αυτόν της Μαριούπολης και ο κύριος Μαύρος θα ζητήσει κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπάρξει συνεννόηση με τον Δήμο Μαριούπολης αλλά και το Ουκρανικό Προξενείο στην Αθήνα για να προχωρήσει η φιλοξενία ή υιοθεσία παιδιών της πόλης. Το επαρχιακό επισκέφτηκε χθες το απόγευμα η Υφυπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, τώρα αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας με τον Δήμαρχο ΚΟ. Ο έπαρχος Ιωάννης Καμπανής, αφού υποδέχθηκε εγκάρδια την κυρία Γκάγκα, στη συνέχεια της έθεσε τις προτάσεις του για την υγειονομική θωράκιση μονίμων κατοίκων και επισκεπτών. Ειδικότερα ζήτησε την ικανή στελέχωση του Κέντρου Υγείας Αντιμάχιας και τη δημιουργία Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο πρώην ΙΚΑΚΟ και φυσικά επεσήμανε την ανάγκη ανέγερσης νέου νοσοκομείου αλλά και επιστημονικής στελέχωσης του υπάρχοντος. Η κυρία Γκάγκα με τη σειρά της τόνισε ότι η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας είναι να υποστηρίξει τις υγειονομικές ανάγκες της ΚΟ, εξετάζοντας κίνητρα για τους ιατρούς ώστε να δέχονται μια θέση εργασίας στα νησιά, ενώ κατανόησε απόλυτα τους λόγους που επιβάλλουν την ίδρυση νέου νοσοκομείου. Για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή η επίσκεψη στο γραφείο του επάρχου της κυρίας Υπουργού. Χαίρομαι που είναι και εδώ διοικητής του νοσοκομείου μας με τους συμβούλους. Θα σας καλωσορίσω λοιπόν ξανά στην Ιπποκρατική ΚΟ, σε μια περιοχή ακριτική με πάρα πολλά προβλήματα, όχι μόνο όσον αφορά την υγειονομική κατάσταση, αλλά είμαστε μια περιοχή ευαίσθητη και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να μπορέσουμε να θωρακίσουμε καλύτερα το νησί μας όσον αφορά το υγειονομικό κομμάτι. Θα σας κάνω δημοσίως τώρα μια πρόταση για την οποία πιστεύω ότι είναι μια πρόταση που θα σας βρει σύμφωνη, κυρία Υπουργέ. Είναι απλή και θα συνδέσει το όνομά σας με μας. Είναι μια σχολή νοσηλευτικής. Δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Οπότε, αν θέλετε, κρατήστε εδώ στα υπόψη σας. Δεν υπάρχει πολίτης που να μην ζητάει νοσοκομείο καινούριο. Το θέλουμε όλοι. Μέχρι ότου όμως υλοποιηθεί αυτό το νοσοκομείο το καινούριο, νομίζω ότι χρειάζονται δύο άλλα πιο απλά πράγματα, τα οποία είναι η δημιουργία ενός κέντρου υγείας αστικού τύπου στο ΙΚΑ και ένα κέντρο υγείας στην Αντιμάχια. Η Αντιμάχια, θα σας έχουν πει οι συνεργάτες, βουλευτές και ο Δήμαρχος ενδεχομένως, ότι είναι μια περιοχή που αριθμεί 10.000 κατοίκους περίπου, πάρα πολλούς παραθεριστές, με δεδομένο ότι είμαστε ο τρίτος τουριστικός προορισμός, το οποίο κέντρο υγείας θα πρέπει να στελεχωθεί. Λάβετε επίσης υπόψη ότι το νοσοκομείο της ΚΟ δεν είναι ένας ελκυστικός προορισμός. Δεν φταίει κανείς.
η διοίκηση πάντα προκηρύσει θέσεις, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε και το νησί και το νοσοκομείο και φυσικά την εξυπηρέτηση όλων των ανθρώπων που είναι στην ΚΟΜ. Τα θέματα της τελέχωσης και των κινήτρων των γιατρών τα εξετάζουμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη με τον ΟΔΙΠΗ τον έλεγχο, τις ροές, τις ανάγκες και όλα αυτά. Έχουμε το θέμα στα νησιά όλα του τουρισμού, που σε κάποια είναι 6 μήνες το χρόνο, σε κάποια είναι 3 μήνες το χρόνο. Άλλες χώρες έχουν λύσει αυτά τα θέματα με θέσεις που γίνονται λόκουμ για τη συγκεκριμένη περίοδο. Και τον υπόλοιπο χρόνο είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται σε ένα νησί. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε και να τα κουβεντιάσουμε με όλους. Αλλά είναι σαφές ότι χρειάζονται περισσότερα κίνητρα για να έχουμε κόσμο στα περιφερειακά νοσοκομεία και ιδιαίτερα στα νησιά. Και αυτό είναι σαφές. Είναι επίσης σαφές ότι θέλουμε να βαθμίσουμε τα νοσοκομεία και τον τρόπο που όχι μόνο χειρίζονται, αλλά και την ξενοδοχεία και η υποδομή, που είναι σημαντική πια. Του 2021 για κάθε άρρωστο. Τώρα, αν με ρωτήσετε ως γιατρός τι πιστεύω για τα κέντρα υγείας, πιστεύω ότι πρέπει να τα χτίσουμε ακριβώς δίπλα στα νοσοκομεία και να κάνουμε μια οικονομία κλίμακος έχοντας τα ίδια εργαστήρια και μην κάνοντας διπλές βάρδιες, διπλές. Η σχολή ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Δεν ανοίγουμε εμείς σχολές, αλλά είναι κάτι που μπορώ να συζητήσω με το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά όλα τα προπτυχιακά είναι του Υπουργείου Παιδείας. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξειδικεύσεις, είναι δικές μας. Όταν θέλουμε να κάνουμε ειδικότητες, είναι δικές τους γιατρούς, είναι δικές μας. Οι ειδικότητες των νοσηλευτών είναι του Υπουργείου Υγείας, αλλά είναι όλα τα μεταπτυχιακά ουσιαστικά στο Υπουργείο Υγείας. Τα προπτυχιακά είναι στο Υπουργείο Παιδείας. Ξέρετε, εκμεταλλεύτηκα την παρουσία σας εδώ, την ιατρική σας ιδιότητα, την υπουργική, και δεν μπορούσα να το κρατήσω. Είναι μια σχολή που έχει σχέση με την ιατρική, με τα νοσοκομεία. Γι' αυτό ενδεχομένως, όπως είπατε, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, όμως νομίζω ότι το βρίσκεται και εσείς. Όχι, συμφωνώ. Γιατί για μένα σημασία έχει οι συνεργασίες, να καταλήγουμε κάπου σε κάτι κοινό, να... Συμφωνείτε, πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα και στις συνεργασίες. Επίσης, ένα πράγμα που θέλουμε να κάνουμε και για την ιατρική είναι να κάνουμε κλάστερ, δηλαδή νοσοκομεία όπου ένας ειδικευόμενος μπορεί να ξεκινάει στο Αττικό, να έρχεται για ένα χρόνο ή δύο στην ΚΟ, να φεύγει και να πηγαίνει. Δηλαδή, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί νομίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει και την γνώση των παιδιών και τη δυνατότητά τους να είναι σε κεντρικά νοσοκομεία όπου έχουν μοιραία περισσότερα και πιο διαφορετικά περιστατικά. Αλλά θα βοηθήσει και είναι τελείως διαφορετική εμπειρία για ένα γιατρό ενός περιφερειακού νοσοκομείου και είναι ανεκτίμητη εμπειρία. Και παράλληλα βοηθάει και την εισρωή νέου αίματος και νέων ανθρώπων. Στο μέτωπο της πανδημίας, ξανά κυρίες και κύριοι, το πράσινο φως για την άρση της υποχρεωτικότητας της χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους από τις 6 Μαρτίου έδωσε χθες η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας. Οι ειδικοί πάντως συστήνουν ότι άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καθώς και ανεμβολίαστοι, θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, ενώ εάν επικρατεί συνωστισμός, η χρήση της συστήνεται σε όλους, ανεξαρτήτως κατάστασης υγείας ή εμβολιαστικής κατάστασης. Κοινή τώρα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης παραχώρησαν ο Δήμαρχος ΚΟ και στελέχη του ΕΒΕΔ, με θέμα συζήτησης στις κοινές δράσεις, όπως το ανοιχτό κέντρο εμπορίου και η προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού. Ο Δήμαρχος ΚΟ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν στο κέντρο της πόλης με την αλλαγή φωτιστικών, αισθητήρες που θα τοποθετηθούν τις επόμενες ημέρες για την ελεγχόμενη στάθμευση, θα γίνουν διαγραμμίσεις, υπάρχει σχεδιασμός για μίνι μπας, ενώ ερωτηθείς για το αν θα κλείνει το ιστορικό κέντρο κάποιες ώρες, τόνισε πως αυτό θα αποφασιστεί σε δεύτερο χρόνο. Επεσήμανε δε πως ένα μέρος του έργου θα υλοποιηθεί μέχρι τέλος Μαΐου. Επίσης αναφέρθηκε στον ποδηλατικό τουρισμό, στον οποίο έχει επενδύσει ο Δήμος με εναλλακτικές προτάσεις σε διαδρομές, ενώ υπάρχουν οι προδιαγραφές για να φτιάξει οικός τον πιλότο σε θέματα ασφάλειας. Ο κύριος Πάπου με τη σειρά του αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έχει αναλάβει το ΕΒΕΔ με τοποθέτηση 220 περίπου πινακίδων σήμανσης, ειδικά ομοιόμορφα σκίαστρα και δημιουργία ηλεκτρονικής προωθητικής πλατφόρμας. Επίσης αναφέρθηκε στις επόμενες δράσεις για την ΚΟ, όπως το μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΠΑΛΚΟ και τη διημερίδα θαλάσσιου τουρισμού στο νησί μας στις 11 και 12 Μαρτίου. Στα χρόνια της δικής μου θητείας τουλάχιστον, έχουμε αναπτύξει μια πολύ σημαντική και στενή συνεργασία επωφελία των τοπικών κοινωνιών που κι εσείς υπηρετείτε, και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία είναι μονόδρομος εάν θέλουμε να παράξουμε αποτέλεσμα
και αν θέλουμε να φανούμε χρήσιμοι στους συμπολίτες μας. Ο δρόμος της ενότητας είναι ο μοναδικός δρόμος για να έχει διέξοδο αυτός ο τόπος και να έχει και προοπτική. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να υπομνήσουμε και να υπενθυμίσουμε στους συμπατριώτες μας ότι μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, που ουσιαστικά ξεκίνησε και από την προηγούμενη δημοτική αρχή του Δήμου, όπου συνεργάστηκε με το επιμελητήριο, γιατί ξέρετε, πρέπει να δείχνουμε ότι υπάρχει και μια συνέχεια στο κομμάτι της συνεργασίας, όπου ανταποκρίθηκε η προηγούμενη δημοτική αρχή στο κάλεσμα του επιμελητηρίου τότε για την δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου στον πυρήνα του εμπορικού κέντρου της ΚΟ, μιας δράσης η οποία προφανώς θα προσδώσει μια υπεραξία και ένα θετικό πρόσημο στην τοπική οικονομία. Αυτή την περίοδο οι συμπατριώτες μας βλέπουν στο κέντρο της ΚΟ μια σειρά από εργασίες που εκτελούνται και έχουν ακριβώς να κάνουν με την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος. Για παράδειγμα, αντικαθίσταται όλος ο φωτισμός στο εμπορικό κέντρο της πόλης της ΚΟ με νέο σύγχρονης τεχνολογίας, φωτισμό LED. Στη συνέχεια, τις επόμενες ημέρες, οι συμπατριώτες μας θα δουν να τοποθετούνται αισθητήρες για πρώτη φορά στην ΚΟ, οι οποίοι θα έχουν να κάνουν με την ελεγχόμενη στάθμευση και με τις ελεύθερες θέσεις που είναι διατεθειμένες, διατίθενται μάλλον, στο εμπορικό κέντρο, με διαγραμμίσεις, με ελεύθερο Wi-Fi, το οποίο θα διευρυνθεί γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε ένα στενό πυρήνα του εμπορικού κέντρου, με την λειτουργία ενός mini bus, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μικρόμεταφορές στο εμπορικό κέντρο της πόλης. Εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του Μάη περίπου θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε αυτόν τον σχεδιασμό και να αποδώσουμε και να παραδώσουμε στην τοπική κοινωνία το σύνολο αυτών που αφορούν στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Το ανοιχτό κέντρο εμπορίου έρχεται ως συνέχεια μιας φιλοσοφίας που λέει ότι η ΚΟΣ, η πόλη της ΚΟ, είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό πάρκο. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι συνέργειες θα έχουν ως αποτέλεσμα την αισθητική και κυρίως την ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας και αυτό ως υπεραξία θα γίνεται αντιληπτό πρώτα από τους συμπολίτες μας το επόμενο διάστημα και στη συνέχεια από τους επισκέπτες μας, γιατί εάν θέλουμε να πούμε ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στο τουριστικό προϊόν σε μια κατεύθυνση που αφορά στον τουρισμό που βγαίνει πλέον από τα ξενοδοχεία, ξέρετε, το μήνυμα της πανδημίας είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το αδράξουμε. Ένα μήνυμα που λέει ότι πλέον επισκέπτης δεν επιλέγει να μείνει μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επιλέγει έναν προορισμό που έχει να του δείξει και να του προσδώσει κάτι. Μία παράμετρος που βάλαμε στο τραπέζι και τώρα υλοποιούμε έχει να κάνει με τον ποδηλατικό τουρισμό. Φαίνεται ότι τα βήματα που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια ήταν βήματα προόδου, βήματα γοργά, βήματα που έχουν παράξει ήδη ένα πολύ συγκεκριμένο, ορατό, χειροπιαστό θα έλεγα αποτέλεσμα. Έχουν να κάνουν με την διατύπωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για τον ποδηλατικό τουρισμό, για την δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών, χωμάτινων διαδρομών, 11 διαδρομών. Ίσως είμαστε και ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που στρέφει το βλέμμα του οργανωμένα πλέον προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε ήδη στα χέρια μας και τις προδιαγραφές που με αφορμή την ΚΟ και το παραδοτέο που έχει πάρει ο Δήμος της ΚΟ για τον ποδηλατικό τουρισμό, αυτές οι προδιαγραφές θα αποτελέσουν και τον πιλότο για την υπόλοιπη Ελλάδα. Ξέρετε, και αξίζει να το πούμε αυτούς τους συμπατριώτες μας, δεν υπάρχουν προδιαγραφές στο θέμα της οδικής ασφάλειας ή και της μετακίνησης των ανθρώπων που ασχολούνται με το ποδήλατο και αυτές οι προδιαγραφές συγγράφονται αυτή την περίοδο με σημείο αναφοράς αυτό που ήδη ο Δήμος της ΚΟ έχει στα χέρια του. Να σας πω μόνο σε μία παρένθεση ότι πριν από λίγες ημέρες που βρέθηκα στην Αθήνα επισκεπτόμενος τον Υπουργό Τουρισμού τον κύριο Κικίλια, πάνω στο γραφείο του είχε ένα πράγμα. Το τεύχος για τον ποδηλατικό τουρισμό στην ΚΟ. Αυτό σημαίνει λοιπόν και μου είπε χαίρομαι γιατί η ΚΟΣ τελικά αποτελεί τον πιλότο. Και εγώ ένιωσα πολύ περήφανος ως δήμαρχος που εκπροσωπώ μια κοινωνία η οποία έχει στρέψει το βλέμμα της σε διεξόδους που πράγματι μπορεί να επιφέρουν και να αποφέρουν ένα πολύ χρήσιμο αποτέλεσμα πάρα πολύ σύντομα. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παραδώσω το τεύχος που αφορά στην σήμανση με πληροφοριακές πινακίδες των 11 εναλλακτικών διαδρομών και το
οποίο θα χρηματοδοτήσετε, την δράση μάλλον θα χρηματοδοτήσετε εσείς. Και σας ευχαριστώ και ευχαριστώ την διοίκηση. Δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στα ζητήματα τα οποία απασχολούν το νησί της ΚΟ, που σήμερα βρίσκεται σχεδόν σύσσωμη η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Θέλουμε να σηματοδοτήσουμε την έναρξη μιας νέας εποχής για τις σχέσεις, τις ευρύτερες σχέσεις που θα έχουν από εδώ και μπρος και διαχρονικά πλέον όλοι οι φορείς, είτε μιλάμε για περιφέρεια, είτε μιλάμε για δήμους, εμπορικό επιμελητήριο, τεχνικό επιμελητήριο, θα είμαστε σύσσωμοι, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε όχι μόνο τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο τόπος, αλλά να συμβάλλουμε εκεί που μπορούμε και στα πολιτισμικά, στα πολιτιστικά, αλλά πολύ περισσότερο ακόμα και στα θέματα εκπαίδευσης που έχει ανάγκη το κάθε νησί του τόπου. Πράγματι λοιπόν, ο Δήμαρχος είπε στην ομιλία του, στο καλωσόρισμά του, ότι ένας τόπος πρέπει να είναι αρεστός, πρωτίστως στους κατοίκους. Εγώ αυτό το οποίο λέω στο νησί της Ρόδου είναι ότι για να είναι ένα νησί ελκυστικό πρέπει να είναι φιλικό, και για να είναι φιλικό στον επισκέπτη πρέπει πρωτίστως να είναι φιλικό στον μόνιμο κάτοικο. Τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, που είναι κάτι το οποίο δεν θα δώσει μόνο οικονομική ανάσα στον τόπο, αλλά πολύ περισσότερο θα σεβαστεί την ιστορία του τόπου και θα αναδείξει τα πολιτιστικά, πολιτισμικά, ιστορικά ακίνητα που έχει εδώ το νησί. Εμείς από πλευράς επιμελητηρίου έχουμε αναλάβει την ευθύνη να προμηθεύσουμε περισσότερες από 220 ηλεκτρονικές πινακίδες, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν να προβληθούν με τον σωστό ομοιόμορφο τρόπο. Επίσης, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να προμηθεύσουμε περισσότερα από 43 μοντέρνα συστήματα σκίασης. Επίσης, έχουμε αναλάβει την υποχρέωση της δημιουργίας μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι επιχειρήσεις του τόπου θα μπορούν να ανεβάζουν πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, αλλά και τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν. Η στόχευση από πλευράς επιμελητηρίου είναι και με οικονομικό στόχο, αλλά κυρίως να σεβαστούμε τον πολιτισμό και την εικόνα των ακινήτων της ιστορικής περιοχής του κέντρου της αγοράς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας ενδιαφέρει και νομίζω ότι θα δώσει μεγάλη τόνωση στην αγορά. Για τις προοπτικές του ανοιχτού κέντρου εμπορίου που έρχεται να ενισχύσει την τοπική οικονομία, αναφέρθηκε η Αντιδήμαρχος Σέβη Βλάχου, η οποία σημείωσε πως με τέτοιες συνεργίες αναβαθμίζεται ο τόπος μας και ανοίγονται νέοι δρόμοι, οι οποίοι θα αναβαθμίσουν τελικά το νησί μας. Η Γενική Γραμματέας του ΕΒΕ, Δεφέδρα Σπανού, υπογράμμισε ότι το ανοιχτό κέντρο εμπορίου είναι ένα εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών που θα τους οδηγήσει σε ανάπτυξη. Ενώ ο κ. Βρακίδης τόνισε πως συνολικά συμμετέχουν 221 επιχειρήσεις, στοχεύοντας την αναβάθμιση τμήματος της παλαιάς πόλης και του παραδοσιακού εμπορικού κέντρου. Από την πλευρά του, ο κ. Σαράντης αναφέρθηκε στις συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού με άριστη συνεργασία του Δήμου με τα στελέχη του ΕΒΕ. Θα δημιουργηθεί και ένα λογότυπο, δηλαδή ένα σήμα, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει ότι αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν στα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Έχουν μια ροή, όπως είδατε, δεν μπορεί να είναι εδώ και το άλλο να είναι στο χωριό, έχουν μια ροή. Και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι το επιμελητήριο με ιδίους πόρους πλέον θα προωθήσει τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο ποσοστό στο τουριστικό κομμάτι. Είτε είναι κουραζιερόπλια, είτε είναι τουριστικά πρακτορία, είτε είναι έντυπα πρακτορίων μεγάλων, με χάρτες όπου θα ξέρει ο τουρίστας που θα έρθει και θα πάει στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου, αισθάνεται μια ασφάλεια και ξέρει πού θα βρει τα πάντα. Εννοούσαμε τα νησιά μας μέσα από το ποδήλατο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολο να τα συλλάβει κανείς, την αξία τους και το όφελός τους προς τα νησιά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ανοίγονται πόρτες, γίνονται πράγματα που όχι μόνο αναβαθμίζουν οικονομικά τις επιχειρήσεις του τόπου μας, αλλά τον ίδιο τον τόπο μας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε να γίνονται πράγματα αστικό, να ξεφύγουμε από τα παλιά ροδοκεντρικά έτσι, συστήματα,
που και ο προηγούμενος πρόεδρος τα είχε ξεπεράσει και εσείς επίσης τα πολλαπλασιάζετε, ότι θα τα βλέπουμε και θα τα απολαμβάνουμε πολύ πιο όμορφα, γιατί θα περπατάμε ή θα ποδηλατούμε μέσα στο ιστορικό μας κέντρο. Και επίσης και το Open Mall λοιπόν, αλλά και ο ποδηλατικός τουρισμός βοηθούν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής μας. Και όπως είπαμε, όταν παραδώσαμε τη μελέτη για τις πινακίδες, δεν είναι τόσο το ποσό, το χρηματικό ποσό που βάζει το επιμελητήριο, όσο ακριβώς ότι υπηρετεί τη φιλοσοφία της συνέργειας. Καλή αρχή λοιπόν, και μακάρι να πολλαπλασιαστούν οι συνεργασίες μας στο μέλλον, γιατί τις έχει ανάγκη ο τόπος μας και οι κάτοικοι του. Αυτά για 3 χρόνια από την έναρξη του προγράμματος, όταν θα είναι έτοιμα πλέον και θα λειτουργήσουν, δεν αλλάζουν. Αυτό που μπορεί να αλλάξει είναι τα καταστήματα που είναι, όταν φύγει κάποιο κατάστημα, θα μπορεί να αντικατασταθεί με κάποιο άλλο που είναι στην περιοχή παρέμβασης, απαραίτητη προϋπόθεση. Επομένως, να πω και για την επιλογή του το τι θα γίνει, αν ήξεραν, δηλαδή ποιος το επέλεξε. Υπήρχε από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν, δηλαδή επιλέξιμα. Από εκεί έγινε και από εκεί και πέρα είχε γίνει μια συζήτηση με τους καταστηματάρχες, αλλά βέβαια καθόρισε και την πορεία και κάποια άλλα εμπόδια που βρήκαμε με κάποιες αδειοδοτήσεις, με κάποια αυτά, και στην πορεία άλλαξαν κάποια πράγματα. Μένα η εμπειρία μου τόσα χρόνια στο επιμελητήριο, δεν είδα ποτέ ροδοκεντρισμό. Έβλεπα όμως ανθρώπους που, αν βρίσκουν κλειστά αυτιά και κλειστές πόρτες, δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει συνεργασία. Και θέλω να το πω αυτό και θα το πω έτσι για να χαρούμε και λίγο. Κάποτε, και το δηλώνω, ασχολήθηκα με το ποδόσφαιρο στην ΚΟ. Έτυχε αυτή η διοίκηση της ΑΕΚΟ από τους φίλους μας, τους Ρόδιους, να τους πάρει 5 φορές το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν αυτά. Άρα λοιπόν ανοιχτές πόρτες και δυνατές συνεργασίες. Και ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ που με αυτόν τον καιρό σήμερα το επιμελητήριο της Δωδεκανήσου είναι εδώ. Βλέπετε τα μποφόρ, όμως είμαστε παρόντες. Και εμείς οι επιμελητηριακοί, οι επιχειρηματίες, έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βραγκίδη Πασχάλη, ο οποίος ανέλαβε να φέρει σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο, να δώσει να καταλάβουν οι επιχειρηματίες τι σημαίνει ανοιχτό κέντρο εμπορίου και να το φέρει σε πέρας. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο έργο, αλλά χάρη στον ήπιο χαρακτήρα του και την επιμονή του, το κατόρθωσε. Δεν μπορώ να πω ότι ήρθε στιγμές που δίλιασε, αλλά είχε μας δίπλα του που τον παροτρύναμε, ούτως ώστε να το φέρει σε πέρας. Ο δεύτερος εξ αυτών, ο οποίος είναι ο Δημήτρης, ο Σαράντης και φίλος του Πασχάλη, είχε αναλάβει τα ποδήλατα. Και αυτός πάλι είναι ένας διαφορετικός χαρακτήρας, είναι πολύ πείσμον και επιμένει. Εντελώς διαφορετικός, δεν έχει τον ήπιο χαρακτήρα του Πασχάλη, αλλά όμως τα κατάφερε να προχωρήσει και πάντα με τη σκέψη συνεργασίας Δήμου, Επιμελητηρίου και όλων των φορέων επετεύχθη αυτό το αποτέλεσμα. Χωρίς συνεργασία, δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Αυτό απέδειξαν και οι δύο. Μόνο με συνεργασία. Την επίσκεψη τώρα του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο νησί μας σχολιάζει με ανακοίνωσή της η δύναμη αλλαγής, υπογραμμίζοντας ότι θα είναι αποδεκτή και θετική εφόσον φέρνει μαζί του λύσεις για τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας. Αντίθετα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, αυτό που δεν θα γίνει αποδεκτό είναι να έχουμε μια ακόμη παράσταση για το νέο νοσοκομείο με λόγια του αέρα και με τη θλιβερή συμμετοχή της σημερινής Δημοτικής Αρχής, που έχει μετατραπεί σε κομπάρσο και ενεργούμενο πολιτικά αντιδών άλλων εποχών. Ευχόμαστε να μην δούμε πάλι μια φθηνή παράσταση που αντιμετωπίζει τους πολίτες της ΚΟ ως ηθαγενής, καταλήγει η δύναμη αλλαγής. Αλλάζουμε ξανά ατμόσφαιρα. Στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, σε συναγερμό διαρκείας έχουν τεθεί τα αρμόδια κυβερνητικά επιτελεία και φορείς της χώρας για τη διαχείριση της νέας κατάστασης που διαμορφώνουν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διεθνή αγορά χτύπησαν χθες αλλεπάλληλα ιστορικά ρεκόρ. Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία δεν έχουν συμπεριλάβει τις προμήθειες ενέργειας και οι παραδόσεις ρωσικού αερίου προς την Ευρώπη ενισχύθηκαν χθες και έφτασαν στο ανώτατο σημείο της δυναμικότητας. Στα της οικονομίας τα γρήγορα,
την δυνατότητα αποπληρωμής του μειωμένου ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περισσότερες δόσεις εξετάζει η κυβέρνηση, όπως επεσήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδης, μετά την υποβολή αιτήματος του Προέδρου του ΒΕΑ κ. Παύλου Ρεβάνη για επιπλέον μείωση του ποσού επιστροφής της επιστρεπτέας καταβολής σε βιοτεχνίες. Ξεκαθάρισε ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει επιπλέον κούρεμα, αλλά έχει τεθεί επιτάπητος η αύξηση του αριθμού των δόσεων αποπληρωμής των κρατικών δανείων που έλαβαν. Στην εκπαίδευση ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. Πρόκειται για την πλατφόρμα πρώτη-εγγραφή.services.gov.gr, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Κυριακή 20 Μαρτίου. Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικασία αίτησης εγγραφής είναι πολύ απλή. Ο γονέας και δαιμόνας, αφού ταυτοποιηθεί με τους κωδικούς στο TaxisNet, θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στη διεύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Η 3η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ σαν Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα προστασίας της άγριας σπανίδας και χλωρίδας. Ο Αντώνης Κωστογλάκης, γνωστός φυσιολάτρης του νησιού μας, αναφέρεται στην άγρια ζωή του τόπου μας, στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ξηρά αλλά και στον αέρα, μιας και η ΚΟΣ διαθέτει πλούσια πανίδα. Κύριε Πάπου, μιλήστε μας για την διημερίδα για τον θαλάσσιο τουρισμό που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας στις 11 και στις 12 του Μάρτη. Ποιος είναι ο στόχος της διημερίδας αυτής στο νησί μας? Εμείς ως επιμελητηριακοί χαιρόμαστε κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το νησί της ΚΟ, γιατί εδώ πραγματικά έχουμε συμβούλους οι οποίοι είναι αξιέπαινοι των προσπαθειών που καταβάλουν, ώστε να στηρίξουν όχι μόνο την επιχειρηματικότητα, αλλά το σύνολο της κοινωνίας του νησιού. Δεν είναι τυχαίο ότι βρισκόμαστε έξω από το ΕΠΑΛ, όπου συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους υπεύθυνους του ΕΠΑΛΚΟ και συζητήσαμε τρόπους στήριξης των εγκαταστάσεων εδώ, ούτως ώστε να διευκολύνουμε τόσο το καθεστώς το εκπαιδευτικό, αλλά πολύ περισσότερο και την καθημερινότητα των φοιτητών. Τώρα, για το θέμα της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού, έχουμε αποδείξει ως επιμελητήριο τα τελευταία 20 χρόνια ότι δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Να σας υπενθυμίσω ότι ήμασταν ο πρώτος φορέας της χώρας, το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, όπου ξεκινήσαμε τη συνεργασία με τις εταιρείες χαμηλού κόστους και συγκεκριμένα με τη Ryanair. Αυτό ήταν, νομίζω, ένας άθλος για το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, γιατί πραγματικά σήκωσε την σημαία στα δρόμενα της χώρας και όχι μόνο του νομού. Και βλέποντας ότι οι προσπάθειές μας είναι προς την σωστή κατεύθυνση και έχουν φέρει τα σωστά αποτελέσματα τα οποία εμείς επιθυμούμε, βλέπουμε ότι είναι μονόδρομος η στήριξη του θαλάσσιου τουρισμού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή μας είναι τουριστικά προσανατολισμένη και βέβαιως είδαμε και τα πολύ άσχημα αρνητικά αποτελέσματα τα οποία είχε η κρίση του κορονοϊού, όπου απέδειξε πλέον περίτρανα στους διοικούντες της χώρας ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της περιοχής μας προέρχεται κατά 95% τουλάχιστον από τον τουρισμό και την λειτουργία της τουριστικής μας βιομηχανίας. Άρα αυτό το οποίο οφείλουμε εμείς ως εμπλεκόμενοι φορείς, η περιφέρεια, ο Δήμος, το επιμελητήριο, το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο, το τεχνικό επιμελητήριο, αλλά και οι υπόλοιποι φορείς, όλοι μαζί να προσανατολιστούμε στο να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την τουριστική αυτή βιομηχανία και βεβαίως να σταματήσουμε να κατηγορούμε την μονοκαλλιέργεια. Η μονοκαλλιέργεια δεν είναι κακό, εάν και εφόσον το κάνει σωστά. Αυτό επιθυμούμε και εμείς, να γίνεται η κάθε δράση σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση και να φέρνει τα θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος. Ο θαλάσσιος τουρισμός, ειδικότερα για το νησί της ΚΟ, θεωρούμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει το θετικό πρόσημο το οποίο έχει ανάγκη όχι μόνο η επαγγελματική επιχειρηματική κοινότητα, αλλά επαναλαμβάνω, το σύνολο της κοινωνίας του νησιού.
Σε ποιους απευθύνεται αυτό το δήμερο, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να συμμετέχουν? Μπορούν να συμμετέχουν, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο το συνδιοργανώνουμε περιφέρεια, δήμος και εμπορικό επιμελητήριο, σε όλους όσοι είναι επαγγελματίες σχετικά με τα θαλάσσια σπορ, γενικότερα με τον τουρισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι αφορά το 90% των κατοίκων και των επαγγελματιών του νησιού. Κυρία Σπανού, πείτε μας κι εσείς λίγα λόγια. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Γιάννη Πάπου. Θα ήθελα να πάμε λιγάκι πίσω, ότι το επιμελητήριο στοχεύει, όπως είπε ο Πρόεδρος, σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Στοχεύει να συμμετέχει και να λειτουργεί συμπληρωματικά με την περιφέρεια και τους δήμους που πηγαίνουν στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις. Άρα εμείς στοχεύουμε σε εξειδικευμένες εκθέσεις, έτσι ώστε να αναδείξουμε τις ιδιαίτερες μορφές τουρισμού που έχει ο τόπος μας, γιατί τα νησιά μας έχουν πάρα πολλές τέτοιες μορφές. Φέτος λοιπόν ακυρώθηκε η μεγάλη διεθνής έκθεση στο Ντίσελντορφ που ήταν για θαλάσσιο τουρισμό και θα την επαναλάβουμε και θα προσπαθήσουμε να πάμε την επόμενη χρονιά πρώτα ο Θεός. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης λοιπόν, και όταν λέμε για θαλάσσιο τουρισμό, είναι το yachting, είναι το sailing, είναι το windsurf, είναι το kitesurf, είναι το wing foil που είναι ένα καινούριο άθλημα τώρα. Όλα αυτά ετοιμάσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό, εκδίδεται σε λίγο, αφορά και τα 12 νησιά με λεπτομέρειες τεχνικές για το κάθε νησί, δεν είναι δηλαδή ένας οδηγός, βέβαια συμπεριλαμβάνει την ιστορία με λίγα λόγια και τη μορφολογία του κάθε νησιού, αλλά περισσότερο είναι τεχνικές, ανέμους, ηλιοφάνειες και όλα αυτά, τα οποία είναι αφιερωμένα σε αυτά το yachting, τον θαλάσσιο τουρισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα εκδοθεί σε κανένα μήνα περίπου, θα διανεμηθεί και στην ΚΟ και σε όλα τα νησιά. Συμπεριλαμβάνει, υπάρχει ένα link στο site του yachting με όλους τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες από τα νησιά μας. Είχαμε κάνει την πρόσκληση από την προηγούμενη χρονιά και μας έστειλαν και τα link τους για τα site τους και τις διευθύνσεις τους, έτσι ώστε να υπάρχει μια επικοινωνία με όλους τους επαγγελματίες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση και πιστεύω ότι θα δουλέψουμε σκληρά πάνω σε αυτό. Η διμερίδα λοιπόν είναι ένα ξεκίνημα το οποίο θα ταξιδέψει και σε άλλα νησιά. Θα πάει και στη Λέρο, θα έρθει και στη Ρόδο. Ξεκινάμε από την ΚΟ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πρέπει οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες να εκπαιδεύονται σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αντικείμενα που έχουν. Να προλαβαίνουμε τον ανταγωνισμό τον διεθνή, να προλαβαίνουμε τις διεθνείς αγορές και τις ανταγωνιστικές χώρες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θα επαναληφθεί όσο χρειάζεται. Νομίζω τον Ιούνιο θα κάνουμε επαναληπτική πλέον και στην ΚΟ, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και τους ενδυνάμει επαγγελματίες και επιχειρηματίες, δηλαδή όσους θέλουν να ασχοληθούν, πώς μπορούν να ασχοληθούν. Κάτι το οποίο θα κάνουμε και στο ΕΠΑΛ, δηλαδή εκπαίδευση με πρωτοβουλία και του Δήμου και του Επιμελητηρίου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου δια του Προέδρου του κυρίου Γιάννη Κουρή. Θα έρθουμε σε 10 μέρες, μία εβδομάδα περίπου, να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας. Το Επιμελητήριο θα ασχοληθεί με το τεχνικό με διάφορα τεχνικά θέματα. Εμείς με επιμορφωτικά, επαγγελματικού προσανατολισμού και νομίζω ότι είναι μία συνεργασία και άλλα υλικά τα οποία χρειάζονται και στην παιδεία και σε σχολές που πρέπει να δημιουργηθούν εδώ στο νησί. Είναι μια συνεργασία η οποία πραγματικά την αγαπάμε πάρα πολύ και ελπίζουμε ο Θεός να μας έχει όλο τον κόσμο καλά, να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε αυτά στους στόχους που τώρα λίγο χαλαρώνοντας από τον κορονοϊό μπορούμε να τα εξελίξουμε. Με ανακοινώσεις που αφορούν την ΚΟ θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Στις 18 Μαρτίου λήγει η δήλωση συμμετοχής για τις 71 θέσεις εργασίας στο Δήμο ΚΟ μέσω ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα του προγράμματος προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, περιφερειών και συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων. Την άμεση ανάγκη από 2 φιάλες αίμα έχει συμπολίτης μας που μεταβαίνει για χειρουργείο αύριο 4 Μαρτίου στο νευροχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου Νίκαια στον Πειραιά. Όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην κάλυψη της ανάγκης αυτής, παρακαλούνται να δώσουν αίμα στο όνομα Ανδρουλής Αλέξης στο τμήμα αιμοδοσίας της ΚΟ.
Με 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΠΑΠΙΑΣ, η οποία για την αποφυγή της διάδοσης του COVID-19 θα γίνει δια περιφοράς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, 10 με 12 το πρωί. Αποκριάτικο πάρτι διοργανώνει την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Casa Cafe Bar στη Λάμπη το αθλητικό σωματείο Φίβος. Ένα μοναδικό ξεφάντωμα με πολλή μουσική και καραόκε, ένα απαραίτητο διάλειμμα χαράς, γέλιου και διασκέδασης για όλους. Τιμή εισόδου τα 10 ευρώ με ποτό. Προσκλήσεις περιορισμένου αριθμού λόγω υγειονομικού πρωτοκόλλου θα διατίθενται στην είσοδο του Casa και στο γραφείο του Συλλόγου Αρτεμισίας 37. Κύριε Κωστογλάκη, Παγκόσμια ημέρα άγριας ζωής σήμερα. Εδώ στο νησί μας, παρόλο που δεν έχουμε έτσι την άγρια ζωή, όπως πολλοί κόσμος μπορεί να θεωρεί ότι η άγρια ζωή είναι μόνο κάποια άγρια ζώα που βρίσκουμε στη ζούγκλα, έχουμε και εμείς άγρια ζωή εδώ στο νησί μας. Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες για το τι μπορούμε να συναντήσουμε εδώ στην ΚΟ. Η ΚΟΣ είναι ένα νησί το οποίο είναι ενδιαφέρον από πλευράς βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος. Θα βρούμε πάρα πολλά είδη αντιπροσωπευτικά, τα οποία βρίσκονται και σε όλη την Ελλάδα. Να πάρουμε τα βασικά, από θάλασσα. Από θαλάσσια είδη, η καρέτα-καρέτα και οι μονάχους-μονάχους, χελώνα και φώκια, ζουν και συμβιώνουν στο νησί της ΚΟ μαζί με τους ανθρώπους. Βέβαια, αυτή η μέρα που θεωρείται η μέρα άγριας ζωής και προστατευόμενης άγριας ζωής, βάσει κάποιο συμβάσιο του ΟΗΕ που δεν θυμάμαι η ημερομηνία πότε ψηφιστήκανε. Βέβαια τώρα τελευταία ευαισθητοποιούμαστε πάρα πολύ και βλέποντας μια χελώνα ή μια φώκια στα μέρη μας, φωτογραφίες και τα λοιπά, μας κάνουν και έχουμε πιο καλύτερη εικόνα και αγαπάμε πιο πολύ αυτά τα ζώα. Το κακό είναι ότι κάποιοι επαγγελματίες, π.χ. ψαράδες, σε εισαγωγικά πολλά, δεν τους αρέσει αυτό το πραγματάκι, γιατί το θεωρούν ότι απειλούνται από τη φώκια. Η φώκια δηλαδή τι κάνει, η κακομοίρα, τρώει τα ψαράκια τους και νομίζουν ότι τρώει και το μεροκάματό τους. Καρέτα-καρέτα, ξέρετε πολύ καλά, στη Ζάκυνθο έχουν γίνει τεράστιες συζητήσεις ώστε να αφαιρεθεί η καρέτα-καρέτα από κάποιες παραλίες σαν προστατευόμενες περιοχές. Πάμε τώρα στο δικό μας το νησί, το οποίο μπορούμε να πούμε έχουμε πολλά γερακοειδή, τα οποία όπως ο φιδαετός, όπως το κυρκιντέζι, τα περισσότερα είναι μεταναστευτικά. Δηλαδή έρχονται, ζουν εδώ, ζευγαρώνουν εδώ, πολλαπλασιάζονται και φεύγουν. Τα φίδια είναι και αυτά, φαντάζομαι, μέσα στην... Τα φίδια τώρα, εντάξει, και ποιος αγαπάει τα φίδια. Είναι όμως και μέρος του συστήματος μας, αναπόσπαστο. Τουλάχιστον έχουμε 4-5 είδη, αν είμαι ενήμερος καλά. Το μόνο φαρμακερό φίδι είναι η Οθωμανική Οχιά. Έτσι λέγεται, και ζει στο Ανατολικό Αιγαίο και στα νησιά μας. Επαναλαμβάνω, η Οθωμανική Οχιά, γιατί είμαστε κοντά στη Μικρά Ασία και είναι το μόνο δηλητηριώδες. Γνωρίζετε γιατί είναι φίδι περίπου ένα μέτρο, είναι κοντόχοντρο με πολύ κοντή ουρά. Δηλαδή η ουρά του δεν είναι πολύ μακριά και λεπτή. Και κακώς πάρα πολλοί από εμάς τους συμπολίτες μας σκοτώνουν τα φίδια τα υπόλοιπα θεωρώντας ότι είναι... Μη γνωρίζοντας. Είναι πολύ κακό αυτό, γιατί συμβάλλουν πάρα πολύ στη βιοποικιλότητα και στο οικοσύστημα της ΚΟ. Εμείς σαν άνθρωποι τι οφείλουμε να κάνουμε όσον αφορά την άγρια ζωή του νησιού μας? Η άγρια ζωή είναι συνάρτηση με το οικοσύστημα. Πρώτα κοιτάμε το οικοσύστημά μας και έπειτα την άγρια ζωή. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, αν προσέξουμε το οικοσύστημά μας, και τι εννοώ αυτό, τα βουνά μας, τα δάση μας, τους κάμπους μας, τότε η άγρια ζωή θα ευημερήσει. Την
Την επόμενη Τετάρτη, 9 Μαρτίου, στο γήπεδο Πηλίου, θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση ΑΟ Πηλίου Αιωλικός για την 18η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής, ένα μάτς τελικός για την ομάδα του Δημήτρη Χρυσόπουλου. Η ομάδα της Μυτιλήνης, απ' την άλλη, θα αναχωρήσει το μεσημέρι της ίδιας μέρας, γι' αυτό και το παιχνίδι ορίστηκε νωρίς το πρωί, αφού σε διαφορετική περίπτωση ο Αιωλικός θα έπρεπε να κάνει μία διανυχτέρευση στην ΚΟ και άλλη μία στην Αθήνα. Το Σάββατο 5 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα θα γίνει το μάτς για το κύπελο Δωδεκανήσου του Ομίλου Νήσων ανάμεσα σε ΑΕΚΟ και ΑΟ Πηλίου. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στο παλαιό γήπεδο Ανταγόρας και ο νικητής περνά στην οκτάδα του κυπέλου. Προπονήσεις τώρα θα κάνουν τα κλιμάκια της Ρόδου και του Βορείου Συγκροτήματος της Τοπικής Επιτροπής ΕΟΚ Δωδεκανήσου. Στην ΚΟ η προπόνηση θα γίνει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Ο Γιάννης Τσακίρης, υπεύθυνος προπονητής για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, αναφέρει πως αυτή τη στιγμή γίνονται δύο κλιμάκια, ένα στη Ρόδο και ένα στην ΚΟ, για να δουν παιδιά γεννημένη το 2007 και 2008. Στόχος είναι να βρίσκονται κοντά τους και να τα παρακολουθούν στενά, μιας και κάποια από αυτά θα επιλεγούμε σκοπό την προώθησή τους στις εθνικές ομάδες μπάσκετ. Κύριε Τσακίρη, καλημέρα από την ΚΟ. Κάνουμε αυτή την επικοινωνία εδώ με το ΚΟΣ TV να μας πείτε έτσι λίγα λόγια για τις προπονήσεις των κλιμακίων της Ρόδου και του Βορείου Συγκροτήματος της ΤΕΕΟΚ Δωδεκανήσου που θα γίνουν για το νησί μας το Σάββατο στις 6 ώρα. Πείτε μας λίγα λόγια τι ακριβώς είναι αυτό, αυτά τα επιλεκτά παιδιά ουσιαστικά που συγκεντρώνονται για να κάνουν αυτές τις προπονήσεις. Καλημέρα και από μένα. Ναι, αυτό είναι ένα πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, για το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας, το οποίο εγώ έχω την ευθύνη για τα νησιά του Αιγαίου, γενικότερα το Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε δύο κλιμάκια, ένα στη Ρόδο, ένα στην ΚΟ, για να μπορέσουμε να δούμε τα παιδιά του 7 και του 8. Στα προηγούμενα κλιμάκια που κάναμε είδαμε τα παιδιά του 6 και κάποια παιδιά του 7. Τώρα θα δούμε τα παιδιά του 7 και τα 8. Ο στόχος είναι να είμαστε κοντά στα παιδιά, να τα παρακολουθούμε από κοντά και να επιλέγουμε κάποια παιδιά τα οποία θα τα μπορέσουμε συνέχεια να τα προωθήσουμε στις εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Και όσο προχωράει αυτό το πρόγραμμα, τα παιδιά θα γίνονται δηλαδή πιο επιλεγμένα, θα πηγαίνουν σε διάφορα... Δηλαδή θα επιλέγουν τα παιδιά από όλες τις ενώσεις όλων της Ελλάδας, ναι. Και από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε να, με τα καλύτερα παιδιά να φτιάξουμε την εθνική ομάδα παιδών, εφήβων και νέων ανδρών. Φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικό αυτό να το γνωρίζουν τα παιδιά. Είναι ένα έναυσμα ουσιαστικά για να προσπαθούν να κάνουν το χόμπι τους, να το κάνουν με μεγαλύτερη έτσι, ενέργεια, να δώσουν περισσότερο πάθος σε αυτό που κάνουν, μήπως και καταφέρουν να κάνουν και κάποια πιθανή καριέρα στο χώρο του μπάσκετ στη χώρα μας. Εντάξει, η καθημερινότητα είναι αυτά που κάνει το παιδί να του έχει κίνητρο και να δουλέψει. Εμείς απλά προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στα παιδιά και τους παρακολουθούμε και ότι τα παιδιά δεν δουλεύουν χωρίς στόχο. Να τους δείξουμε ότι η Ομοσπονδία είναι κοντά τους. Αλλά η δουλειά, η ουσιαστική δουλειά γίνεται με τους προπονητές τους, στις ομάδες τους, στην καθημερινότητα που είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Για να φτάσει δηλαδή ένα παιδί να είναι σε ένα κλιμάκιο, καταρχάς σε ένα κλιμάκιο και δεύτερον σε ένα. Σε μια εθνική ομάδα, σε μια κλήση εθνικής ομάδας, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουλέψει την καθημερινότητά του, πρέπει να δουλέψει με τον προπονητή του, με την ομάδα του. Είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα δηλαδή όλο αυτό. Ναι, ναι. Εσείς σαν ομοσπονδιακός προπονητής θεωρείτε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν παιδιά που είναι ταλέντα στο χώρο του μπάσκετ? Έχουμε δηλαδή να δώσουμε μεγάλους παίκτες? Η Ελλάδα έχει αποδείξει, η Ελλάδα, ότι δηλαδή διαχρονικά βγάζουμε παίκτες και έχουμε το ταλέντο, το έχει ο Έλληνας μέσα, το έχει το μπάσκετ. Ναι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το επιστημονικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέω, το ότι μην περιμένουμε να βγουν μόνοι τους οι αθλητές, πρέπει να δουλέψουμε πιο επιστημονικά στην προπόνηση, οι ομάδες να γίνουν πιο οργανωμένες, να προσέξουν καλύτερα τα παιδιά και μετά η Ομοσπονδία να μπορέσει να οργανωθεί στο κομμάτι αυτό όπως δουλεύει τώρα, δηλαδή γιατί το είχαμε παραμελήσει λίγο το κομμάτι του αναπτυξιακού, να μπορέσει να παρακολουθεί σωστά τα παιδιά, να μην χάνονται παιδιά και να τους δίνει κίνητρο για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να εξελιχθούν και να γίνουν οι αυριανοί παίκτες της εθνικής ομάδας, παιδών, εφήβων, νέων ανδρών. Όλων των κατηγοριών, ναι. Γιατί ένα παιδί μπορεί να μην παίξει στην εθνική παιδών, να μην το επιλέξουμε εμείς τώρα, αλλά να δουλέψει και αύριο, δηλαδή στην μετά από λίγο χρόνια, να είναι διαφορετικός παίχτης.
Η Λέσχη Lions Co. σας προσκαλεί στο 15ο πρωτάθλημα Τάβλη το τρίμερο 11-13 Μαρτίου του 2022. Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί στο καφέ Νταλούς, στο κέντρο της πόλης. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο τηλέφωνο 694 53 66 615. Ισχυρής έντασης βροχές το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι εντάσεως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και το σημερινό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Σας ευχαριστούμε που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας και σήμερα. Ευχές από όλους εμάς για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.